Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η παρουσία μας απόψε εδώ στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου προσλαμβάνει ένα βαθύτατο συμβολικό χαρακτήρα. Καταφεύγουμε στον Πολιούχο και προστάτη μας για να μας διαφυλάξει από ένα πολύ χειρότερο εχθρό σε σχέση με εκείνους που επιχείρησαν διαχρονικά να κατακτήσουν στρατιωτικά τη Θεσσαλονίκη. Επί χίλια και πλέον χρόνια φρουρό στα τείχη της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος έδιωχνε τους επίδοξους κατακτητές της. Στα ιστορικά χρονικά παραδίδεται ότι κλαμμένος και λυπημένος αυτός εγκατέλειψε την πόλη με εντολή του Θεού και την άφησε αφρούρητη για να την καταλάβουν οι Τούρκοι το 1430 λόγω των αμαρτιών των τότε κατοίκων της. Από τα νεανικά του χρόνια ακόμα, διακεκριμένος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, μέσα στο σκοτάδι της ειδωλολατρικής ασεβίας και ανηθικότητος, συγκέντρωνε τους νέους της Θεσσαλονίκης σε ένα πλησιόχωρο υπόγειο χώρο που ονομαζόταν Καταφυγή και τους εδίδασκε την ευσέβεια, την αρετή, την αγιότητα, την σαρκική αγνότητα και καθαρότητα, την πνευματική υγεία. Με θαυμασμό, ο δεύτερος πολιούχος της πόλεως μας, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, χίλια τόσα χρόνια μετά τον Άγιο Δημήτριο, διατελέσας Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 1347-1359, εγκομιάζει το έργο και το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, δίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγει και το παρθένος, δηλαδή σαρκικά καθαρός, αγνός, όσιος και ασκητής μέσα στον κόσμο. Λέγει ο Άγιος, «Ιν ουν και διδάσκαλος και απόστολος του ντεύθεν Δημήτριος, ο σοφός και παρθένος και όσιος, και όσοι πει πάγκαλωστε και παναμόμητος και φύση και σπουδή και χάρη τη λαμβρινόμενος». Με τέτοια ευαγγελικά αποστολικά πρότυπα ζωής, με τέτοιους αποστόλους και διδασκάλους χτίστηκε και διαμορφώθηκε η θαυμαστή ελληνοορθόδοξη Ρωμιοσύνη του Βυζαντίου, ολόχρυσο κομμάτι της οποίας η συμβασιλεύουσα, η Αγιοτόκος Θεσσαλονίκη. Κατάμεστη από ναούς και μοναστήρια, ξακουστή για τον πολιούχο μάρτυρά της και για τους πολλούς Αγίους της, αλλά και για την ευσέβεια και αρετή των κατοίκων της. Με τέτοια μορφωτική και ηθική συγκρότηση, με τέτοια αγιότητα, οι δύο Θεσσαλονικείς αδελφοί, Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, μετέδωσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους Σλάβους αδελφούς μας και θεμελίωσαν τον πολιτισμό των Ορθοδόξων Σλαβικών λαών. Η βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη και η συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, μοναδικά παραδείγματα ευσεβίας, αγιότητος, χριστιανικής παιδείας και αγωγής, ακτινοβόλα κέντρα του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Στην υπερδυσχυλιετή ιστορία της η Θεσσαλονίκη ουδέποτε υπήρξε πολυπολιτισμική και πολυεθνική. Ελληνικότατη μακεδονική πόλη προ Χριστού, ελληνική και χριστιανική καθ' όλη τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων. Δεν έχασε τον ελληνοχριστιανικό χαρακτήρα της ακόμα και κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας. Μολονότι ενισχύθηκε από τους κατακτητές ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της, ιδιαίτερα ο μουσουλμανικός και ο εβραϊκός. Αυτή τη σκοτεινή περίοδο της σκλαβιάς έχουν ως πρότυπό τους οι υπέρμαχοι της πολυπολιτισμικότητος, που συμβαίνει να είναι και υπέρμαχοι της ομοφιλοφιλίας και της δίθεν διαφορετικότητος. Η διαστροφή της ιστορίας μας και ο φιλοτουρκισμός της Ρεπούση αγκαλιά με την ηθική διαστροφή των υποστηρικτών και χρηματοδοτών της ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας Gay Pride. Στα τελευταία 100 χρόνια του ελευθέρου βίου της, που τα οφείλει και πάλι στη θαυματουργό επέμβαση του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου, όπως και στη θαυμαστή διάσωσή της από τον ισχυρό σεισμό του 1978, η Θεσσαλονίκη επανέβρε τον πριν από την τουρκοκρατία ελληνικό και χριστιανικό της χαρακτήρα, όπως διαπιστώθηκε και από τους επαιτειακούς εορτασμούς της εκατονταετίας 1912-2012. Αντιστάθηκε και αντιστέκεται πολύ περισσότερο από την Αθήνα στα σχέδια της νέας εποχής, στον πολιτιστικό αχταρμά και στην ηθική διάβρωση της νεολαίας, με τον κληρονομημένο ορθόδοξο δυναμισμό της και το αποτελεσματικό έργο διδασκάλων και επιμένων στον χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Αγαπητοί αδελφοί, μέχρι τις εκλογές της νέας Δημαρχιακής Αρχής, που εμάς τους πιστούς με κάποιες ενέργειες της μας βάζει σε σκέψεις αυτοκριτικής. Μήπως εξαιτίας των αμαρτιών μας ο Θεός μας παιδεύει και μερικός μας εγκατέλειψε. Μέχρι λοιπόν της εκλογής του νέου Δημάρχου, ο δις τοπικός άρχων διενοήθη να διαστρεβλώσει την ιστορία της Θεσσαλονίκης
ή να μολύνει το πνευματικό της. Βρώμησε τη Θεσσαλονίκη με πνευματικά σκουπίδια, όπως είναι η στήριξη, η προβολή και η χρηματοδότηση με δικά μας χρήματα των εσχρών και αποκρουστικών εκδηλώσεων της ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας. Επί δύο μέρες η Θεσσαλονίκη θα ξεχάσει την ιστορία και τον πολιτισμό της. Δεν θα καυχάται ούτε θα προβάλλει τα ιστορικά πνευματικά της πρότυπα. Θα καυχάται προβάλλοντας τις πλατείες, στους δρόμους, στα πάρκα, στο Λευκό Πύργο, το άτιμο πάθος της ομοφιλοφιλίας, του σοδομητισμού, του κινεδισμού, της αρσενοκητίας, της αρκικής ασέλγειας. Όχι. Όχι, δεν θα αφήσουμε να αλλάξει τώρα η νέα εποχή του Αντιχρίστου όσα η ανθρωπότητα... όσα η ανθρωπότητα επί χιλιάδες χρόνια γνωρίζει για την ομοφιλοφιλία. Δεν θα βάλουμε τις εσφαλμένες, άκριτες, αθεμελίωτες αντιλήψεις του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Μπουτάρη, για δίθεν απλή διαφορετικότητα των ομοφιλοφίλων πάνω από όσα διδάσκει η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για το κορυφαίο αυτό, το πιο συχαμερό και ακάθαρτο αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας. Η Παλαιά Διαθήκη διδάσκει ότι την ομοφιλοφιλή πόλη των Σοδόμων και Γομόρων την κατέστρεψε ο Θεός με φωτιά και θιάφη. Η Δε Καινή Διαθήκη δια του Αποστόλου Παύλου διδάσκει ότι όσοι αγνοούν τον Θεό παραδίδονται σε πάθη ατιμίας, άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη στην προς Ρωμαίους, και ότι ούτε πόροι, ούτε δολολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείται βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουση στην πρώτη προς Κορυφαίους επιστολή. Από την πλούσια πατερική γραμματεία παραθέτουμε μόνο ένα μικρό δείγμα από τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, ο οποίος λέγει ότι ουδέν νησαρότερον και ακαθαρτότερον τον ούτο πορνευωμένων και πορνευόντων, λόγος δηλητευτικός κατά ευνούχων. Ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα η ομοφιλοφιλία ήταν αποκρουστική και απορριπταία. Παρά την διαστροφή της ιστορίας που και στο σημείο αυτό επιχειρούν οι ομοφιλόφιλοι για να στηρίξουν το πάθος. Εν πρώτης η λέξη κίνεδος, όπως είπε και ο πατήρας Τζέλιος, με την οποία ονομάζαν τους ομοφιλόφιλους, σημαίνει ενεολογικά αυτόν ο οποίος προκαλεί την ντροπή, κινεί την εδώ. Τον ντροπιασμένο δηλαδή και τον καταραμένο. Από τις πολλές άλλες μαρτυρίες παραθέτουμε το του Πλάτωνος, ο των κινέδων βίος, δεινός και εσχρός και άθλιος εστίν, στο Γοργία. Προσθέτουμε ότι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία οι ομοφιλόφιλοι εστερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Δεν μπορούσαν να αναλάβουν πολιτικό, δημοτικό ή ιερατικό αξίωμα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσαν να αναλάβουν πολιτικό, δημοτικό ή ιερατικό αξίωμα. Δεν είχαν το δικαίωμα να μετάσχουν ούτε στους Ολυμπιακούς. Συνεχίζω. Αυτόν τον δημοκρατικό νόμο πρέπει να επαναφέρουμε που υπήρχε στην αρχαιότητα κατά τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αγαπητοί αδελφοί, δεν έχουμε κανένα μίσος, καμία αντιπάθεια εναντίον των ομοφιλοφίλων. Τους συμπαθούμε όπως ο Χριστός αγάπησε όλους τους αμαρτωλούς και τους βοήθησε να απαλλαγούν από τα πάθη τους. Δεν μπαίνουμε στην προσωπική τους ζωή και στις επιλογές τους. Το δώρο της ελευθερίας είναι θεόσδοτο, αλλά και ενδεχομένως καταστροφικό. Μας ενοχλεί η απενοχοποίηση της δελικτής αμαρτίας, η προβολή και η κάφηση δημόσια για την παραφύση ασέλγεια, ο επηρεασμός των νέων ανθρώπων με την παρουσίαση αντιπαιδαγωγικών και καταδικασμένων από την πανανθρώπινη συνείδηση ηθικών προτύπων, η καταστροφή και η διάλυση του ιερού θεσμού της οικογένειας, όπως αναφέρθηκε και πριν, η όξυνση του δημογραφικού προβλήματος. Πολλοί ομοφιλόφιλοι με υγιείς αρχές ντρέπονται οι ίδιοι να δημοσιεύσουν το πάθος τους, αποδοκιμάζοντας την ομοφιλοφιλική υπερηφάνεια, και κάτω από το πετραχύλι κάποιου πνευματικού προσπαθούν να απαλλαγούν, να ελευθερωθούν από τα δίχτυα του διαβόλου. Η Αγιοτόκος Θεσσαλονίκη, η πόλη του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, δεν θα επιτρέψει σε κανένα να αλλάξει το χαρακτήρα της. Είμαστε απόψε εδώ, στην καταφυγή του Αγίου Δημητρίου, του Αποστόλου, του Οσίου, του Σοφού και Παρθένου. Και ζητούμε την επέμβαση και προστασία του σε άλλες ορθόδοξες χώρες, στη Ρωσία, στη Γεωργία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, ξεσηκώθηκαν όλοι, κλήρος, μοναχοί και λαός, και δεν επέτρεψαν το ομοφιλοφιλικό καρναβάλι. Ο Χριστός κατήργησε τα έργα του διαβόλου, ενίκησε την αμαρτία και τον θάνατο, καθάρισε το πνευματικό περιβάλλον, ανέδειξε αγίους μάρτυρες και οσίους. Δεν θα γίνουμε μια σατανοκρατούμενη νεοεποχήτικη πόλη, Νέα Σόδομα και Γόμορα.
στα αυτιά μας ηχή και αντιχή η νικητήρια διαβεβαίωση του Αγίου Δημητρίου προς τον νεαρό Νέστορα και τον Λιαίο νικήσεις και υπέρ Χριστού μαρτυρήσεις. Δεν μας τρομάζουν και δεν μας φτωρούν η αυθάδεια, το θράσος και η έπαρση δυστυχώς του Δημάρχου, που σαν άλλος Πάπας αλάθητος έβαλε τον εαυτό του πάνω από όλους τους διδασκάλους, διαχρονικά, πάνω από την ίδια την Αγία Γραφή, πάνω από τον Παντοκράτορα Κύριο, για να μας διδάξει όπως ο αρχαίος εκείνος Όφης, ότι ο σοδομισμός, ο κυνεβισμός, η αρσενοκητία, η παραφύσινα σέλγια δεν είναι αμαρτία, δεν είναι απαγορευμένος καρπός. Το υπενθυμίζουμε όσα είπε ο Παντοδύναμος Κύριος, εθεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Εμείς εδώ απόψε δίνουμε τη μαρτυρία και την ομολογία μας. Ας το σκεφτούν οι απόντες. Πώς θα λάβουμε μέρος τον Οκτώβριο στην λιτάνευση των εικόνων της υπεραγίας, της αγνής, της άσπηλης και άμμομης υπεραγίας Θεοτόκου και του σοφού και παρθένου Αγίου Δημητρίου. Θα επιτελέσουμε προηγουμένως αγιασμό για να καθαρθεί το μίασμα. Μέχρι πότε οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα ανέχονται παρόμοιες συμπεριφορές από τον Δήμαρχο και τους υπ' αυτών και περί αυτών? Και θα διενεργούν μαζί τους συνεργασίες, συνεντεύξεις, υποδοχές, δοξολογίες σε πατριαρχία, σε Μητροπόλεις, ακόμα και στο Άγιο Όρος, ως επικεφαλής της αγιορητικής εστίας. Είμαστε βέβαιοι πως η καλή αρχή αντίδρασης που έβαλαν πέρυσι ελάχιστοι αδελφοί μας στην πρώτη ομοφιλοφιλική εχθρή παρέλαση και με τη συγκέντρωση υπογραφών στη συνέχεια θεμελιώνεται φέτος καλύτερα. Περιμένουμε και ζητούμε του χρόνου να είναι η τελευταία χρονιά αυτής της ασέβειας και βλασφημίας. Φέτος. Να έλθουν εδώ μαζί μας οι επίσκοποι, οι ιερείς των ανεριών με τους ενορίτες τους. Να είμαι μαζί μας εκπρόσωποι του Αγίου Όρους, υγιείς πολιτικές και πνευματικές δυνάμεις για να σταματήσουν η αυθάδεια, η ασέβεια, η κατά Θεού ανταρσία. Η όποια αναφορά στο πρόσωπο του Δημάρχου της πόλης γίνεται αγαπητικά, με στόχο τη διόρθωση και όχι την εξουδένωση. Στυλιτεύουμε συμπεριφορές και όχι τα πρόσωπα που έχουν πάντα τη δυνατότητα της μετανοίας, της επιστροφής και της συγγνώμης. Αγαπητοί αδελφοί, ο μεγαλομάρτης Άγιος Δημήτριος θα είναι μαζί μας προστάτης και πολιούχος όσο εμείς τηρούμε όπως εκείνος τις ευαγγελικές εντολές. Αλλιώς, κλαμμένος και λυπημένος όπως τότε, θα εγκαταλείψει την πόλη του στα χέρια των νέων χειρότερων εσωτερικών εχθρών της Εωσέβειας και της Αρετής. Μείνε μαζί μας, μεγαλομάρτης του Χριστού, Άγιε Δημήτριε. Μείνε μαζί μας. Του χρόνου θα είμαστε περισσότεροι και αγωνιστικότεροι, αν χρειαστεί. Ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Ευχαριστώ.